Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μια χρονιά που αναμένεται θερμή λόγω των γενικότερων προβλημάτων στον τομέα της παιδείας, ακόμη ένα μαθητοδικείο έρχεται να αναστατώσει όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. 72 μαθητές της Αλεξανδρούπολης καλούνται να απολογηθούν για τις καταλήψεις που έγιναν πέρσι το Σεπτέμβριο. Στο θέμα παρεμβαίνουν και οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν από τις δικαστικές αρχές να μην σύρουν τους μαθητές στα δικαστήρια, καθώς το μόνο που διεκδίκησαν με τις πράξεις τους είναι ένα καλύτερο σχολείο. Στο εδόλιο του μαθητοδικείου θα κληθούν να απολογηθούν 72 μαθητές της Αλεξανδρούπολης που συμμετείχαν στις καταλήψεις του σχολικού έτους 2011-2012. Οι μαθητές έχουν κληθεί τις τελευταίες ημέρες στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης για να καταθέσουν στον ανακριτή αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις καταλήψεις που έγιναν στα σχολεία την περασμένη χρονιά. Το θέμα έχει προκαλέσει τη μαζική αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και του Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως Βαγγέλη Λαμπάκη, καθώς οι μαθητές θα απολογηθούν για τον τρόπο με τον οποίο διεκδίκησαν ένα καλύτερο σχολείο, μια χρονιά που τα βιβλία ήταν είδος πολυτελείας και οι ελλείψεις σοβαρές και μεγάλες. Μήνυμα με ταπεινοφροσύνη απέναντι προς όλα τα όργανα της πολιτείας. Ας αφήσουν τα παιδιά ήσυχα. Αυτή τη φορά ας αφήσουν και τους γονείς ήσυχους να δουν πώς θα μπορέσουν να βρουν χρήματα για την παραπαιδεία η οποία συνεχίζει να υπάρχει, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει νόμιμη, όταν λέω νόμιμη εντός εισαγωγικών, να είναι αρεστή προς όλες τις κατευθύνσεις και να συνεργάζεται μάλιστα με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, αν θέλετε, όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Πώς θα βρει λοιπόν ο γονιός ο καημένος χρήματα γι' αυτό, πώς θα ταΐσει τα παιδιά του και πώς θα τα ντύσει και πώς θα ζεστάνει στο σπίτι του. Και τα παιδιά ας τα αφήσουν ήσυχα, γιατί τα παιδιά αυτά με ό,τι κάναν, αφενός με το κάνανε γιατί πέρσι ήταν μια ελλειπτική χρονιά από κάθε άποψη, από τα βιβλία μέχρι και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μέσα από την οικονομική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Και βέβαια ας θυμηθούν τα όργανα της πολιτείας τα οποία θέλουν να βρουν τώρα το βελόνι στα άχυρα, ότι τα παιδιά αυτά είναι δημιούργημα δικό μας. Εμείς τα καταστρέψαμε, ας αρχίσουμε από αυτό. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο σε μια διαδικασία που η κοινή γνώμη ήταν με το μέρος των μαθητών για μια χρονιά που σας θυμίζω ότι ξεκίνησε χωρίς βιβλία, που είναι η πρώτη χρονιά μετά το 1946 που δεν είχαν βιβλία οι μαθητές και οι μαθητές κατά τη γνώμη μας δικαίως διαμαρτυρήθηκαν. Δεν μπορούμε να επικροτήσουμε το θεσμό της κατάληψης, αλλά όμως σίγουρα πρέπει να ήταν μέσα σε ένα λογικό και ένα θέμα το οποίο και εμείς ως δάσκαλοι πρέπει τους μαθητές μας να τους μαθαίνουμε να διεκδικούν, όχι μοναχά να κάθονται ας πούμε, σε ένα σημείο και να ακούν αυτά τα οποία τους λέμε εμείς ή αυτά τα οποία τους προτείνει το σχολείο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι εκείνη η διαδικασία ήταν μια διαδικασία στην οποία σωστά βγήκαν στους δρόμους, σωστά διαμαρτυρήθηκαν σε αυτά τα οποία δεν έγιναν όσο όφυλαν να γίνουν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Και σήμερα έρχεται η πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη, η πολιτεία για μένα είναι και ο εισαγγελέας. Είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα οποία γίνανε και καλεί τους μαθητές σε μια διαδικασία κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ λάθος και πρέπει η εισαγγελέα Αλεξανδρούπολη σε αυτό το θέμα να το θέσει λίγο και να το μελετήσει περισσότερο. Το ίδιο σκηνικό και πέρσι με αντίστοιχη περίπτωση στην Ορεστιάδα αυτή τη φορά. Τότε είχε αντιδράσει και πάλι σύσσωμη η τοπική κοινωνία, ακόμη και οι ίδιοι καθηγητές, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια εκδικητική πράξη εκ μέρους της εξουσίας που στοχεύει να τρομοκρατήσει τα παιδιά, ενώ δήλωναν την αντίθεσή τους στην ανάμειξη της αγγελίας των δικαστών και της αστυνομίας στη σχολική ζωή και δράση. Κλήθηκαν πολλοί μαθητές για απολογία την 11η Σεπτεμβρίου. 11 Σεπτεμβρίου πάγει η ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς. Για φανταστείτε το μαθητή να πάει στον αγιασμό, να πάρει τα βιβλία που φέτος τέλος πάντων υπάρχουν σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό και αμέσως μετά να πάει στην ανακρίτρια, σε ανακριτή δεν ξέρω τι είναι και να δώσει ανάκριση. Δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει και αυτοί οι θεσμοί, οι οποίοι καταρχήν δεν είναι θεσμοί οι οποίοι είναι παιδαγωγικοί, να σκέφτονται και παιδαγωγικά. Δηλαδή δεν είναι, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ λάθος και η κλίση των μαθητών και εγκληματικό λάθος κλείσει το μεθόν τη μέρα του αγιασμού. Για μένα είναι θέμα σημειολογίας, είναι θέμα ουσιαστικό.